Κάποτε στον Όλυμπο, για να γιορτάσουν τον ερχομό της Αφροδίτης, η θεή ο Δίας διοργάνωσε ένα γλέντι, μια γιορτή. Σε αυτή τη γιορτή ήταν καλεσμένοι όλοι οι θεοί, ακόμα και οι πιο παλιοί, ακόμα και αυτοί που ήταν ξεχασμένοι, ακόμα και αυτοί που ήταν νεκροί. Οι θεοί πεθαίνουν, όπως το κάθε τι, όταν πάβει να το θυμάται ο κόσμος, όταν το ξεχνάνε όλοι. Ανάμεσα σε αυτούς τους θεούς ήταν και ο πόρος. Ο πόρος, θεός του πλούτου, της αυθονίας, θεός της καλοπέρασης, έφαγε το περισσότερο από όλους τους θεούς, δοκίμασε τα περισσότερα εδέσματα από όλους τους θεούς, ήπιε το περισσότερο νέκταρ από όλους τους θεούς. Και κάποια στιγμή όταν γέμισε, όταν μπούχτισε και θέλησε λίγο να ξεσκάσει, να φύγει λίγο από το τραπέζι, βγήκε έξω, βρήκε ένα δέντρο και εκεί διάλεξε να ξαποστάσει. Κάποια άλλη θεά από τις παλιές ξεχασμένες που ήταν καλεσμένοι εκεί ήταν και η Παινία. Η Παινία τελευταία όλων μάζευε και έτρωγε από τα αποφάγια των θεών, έπινε από τα μισοάδια ποτήρια. Πάντα ήθελε όμως να έχει μια καλύτερη θέση στο Πάνθεον. Ποτέ δεν είχε καταφέρει όμως. Πάντα έψαχνε τρόπο. Θεώρησε πως αν συνευρεθεί με έναν άλλο Θεό και δημιουργήσουν κάτι, ίσως μέσα από αυτό το κάτι να πάρει και αυτή τους ανάλογους πόντους. Έτσι λοιπόν βρέθηκε με τον πόρο, συνευρέθηκε με τον πόρο και ένωσαν τις σάρκες τους, ένωσαν τα πνεύματά τους, έγιναν ένα. Το αποτέλεσμα αυτής της συνέβρεσης ήταν ο έρωτας. Ο έρωτας. Ο έρωτας που άλλες φορές τόσο πλουσιοπάροχα τα δίνει όλα σε υπερθετικό βαθμό. Δίνει, 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 δίνει και αλλάζει τις ζωές μας. Μας κάνει χαρούμενους, μας κάνει ευτυχισμένους, μας κάνει ερωτευμένους. Και άλλες φορές, σαν ζητιάνος, όλα τα παίρνει, όλα τα ζητάει. Και ζητάει, και ζητάει, και ζητάει. Έτσι δεν είναι όμως. Πότε πλούσιος και πότε κλέφτης. Ευτυχισμένος όποιος πεθαίνει από έρωτα. Ευτυχισμένος όποιος δίνει και όποιος παίρνει από τον έρωτα. Ο έρωτας και η ψυχή. Κάποια άλλη στιγμή θα το πούμε κι αυτό. Για την ώρα όμως, αυτά περί έρωτος. Αυτά. Γεια σας.